τώρα, όντως respect. Ακόμα δεν κάναμε το βιντεάκι στο κανάλι σου με το challenge εκεί πέρα και θες να πάρεις εκδίκηση. Εντάξει, μωρέ. Δεν έγινε και κάτι. Μπήκαμε, σε έκανα κάποιες ερωτήσεις. Τις έκανες λάθος και σου πέταξε κάποια πράγματα στα μούτρα. Σε έκανα πιο όμορφο δηλαδή. Και με τη μία θες να πάρεις εκδίκηση και μου κάνεις και εσύ το ίδιο. Εντάξει, θα το δεχτώ το challenge σου και θα το κάνουμε μαζί. Γι' αυτό έχω φέρει κάποια πραγματάκια εδώ πέρα. Μουστάρδα, λάδι, ξύδι, αυγό, γιαούρτι, λεμόνι, κραγιόν και άλλα διάφορα πραγματάκια που κάθε φορά θα κάνω λάθος μια ερώτηση στο creative. Εσύ θα πρέπει να επιλέγεις ένα από αυτά ή να μου τα ρίνεις στα μούτρα ή να κάνω ό,τι θες μαζί με αυτό. Γι' αυτό ρε μάγκες, άμα θέλετε να μου δώσετε δύναμη, να πάτε στο item shop κάτω δεξιά και να βάλετε support το creative Gonzar για να δείξουμε στο Spack ότι όχι ρε φίλε, δεν θα πάρεις εκδίκηση και θα νικήσουμε το πόλεμο. Να το θυμάσαι Spack. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Απολαύστε το. Εδώ δημιουργώ, εδώ μόνο ανοίγω τα φτερά μου και πετώ. Αυτό για μένα είναι προσωπικό. Έχει όλο το εγώ μου και είμαι εδώ, είμαι εδώ. Όλα εδώ, εδώ δημιουργώ. Μαλακά. No joke. Πετσέτες. Έχω προφυλαχτεί εδώ πέρα. Έχω γίνει master. Δεν θέλω να ρωθεί καλά. Ποιο καθαρίζει μετά. Κουραστήκε κιόλα, εντάξει. Καλά είμαστε. Περίμενε, περίμενε. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Μετά εγώ τι θα κάνουμε. Μπορώ να σου πω κανονικά λούσουμε κάτι. Ναι. Εγώ να λουστεί με λάδι. Ναι. Κάτω δεν θα πηγαίνει, υπάρχει κανένα πρόβλημα δηλαδή, έτσι. Πακ, δε. Δες τι κάνει. Δες τον πετσέτα, man. Όταν το ρίχνω, απλά θα βάζω την πετσέτα για να μην φεύγει πίσω, ρε ξέρεις. Και μετά απλά το βγάζω, ξέρω εγώ. Αλλά τι νομίζεις, όλες αυτές θα τις κάνεις ερωτήσεις. Τι σε έχω δει από πριν. Τι, όντως. Όχι. Σταρτ. Μαλάκα, τι ρε, έτσι είναι αυτή. Ρε φίλε, πες μου ότι τώρα δεν ξέρεις πότε ανακαλύφθηκε το DNA. Όχι, δεν ξέρω, εντάξει. Άσε με σκεφτώ. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι. Καταρχάς εδώ πέρα. Δες το τι έχει κάνει. Δες το weird αυτό έχει κάνει εδώ. Το ξέρετε, το είδα ότι το έχει κάνει περίεργα εκεί πέρα και έχει βάλει δύο τέξτ. Αλλά δες. Βάσει τη λογική, η ιατρική αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Άρα πιστεύω ότι και από πολύ παλιά θα έχει βρεθεί το DNA. Αλλά σκέφτομαι ότι στον κόσμο υπήρχαν άτομα όπως και σένα, το Βένο και τέτοια άτομα. Οπότε πάω στο 50. Και επειδή ο Γουάιραφ είναι περίεργο για να έχει βάλει δύο τέξτ εκεί πέρα, εννοείται ότι θα είναι του 50. Easy! Easy! Πόσες ώρες μπορεί να διαρκέσει το σεξ του ποντικού? Ώρες! Fun fact, ένα ποντίκι στην Αυστραλία που πέθανε από σεξ. Τι φάση! Τι είναι αυτό, τι λέει! Γιατί να το βάλε αυτό! 10 με 12 ώρες και 12 με 14! Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Πού το καταλάβανε στην Αυστραλία ότι πέθανε από το σεξ? Τι είδαν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Όχι, ρε, δε. Έχουν συχνά πειραματόζωα. Π.χ. βάζουν κάποια ζώα κάπου και τα μελετάνε, ρε φίλε, επί χρόνια. Πώς έχω εγώ εσένα και το Βένο μέσα στα βιντεάκια, στα live που σας μελετάω. Σε κάθε stream ανακαλύπτω και από κάτι νέο από εσάς. Θα δεις. Θα σου φτιάξω ένα κλόνο σε λίγο καιρό. Θα δεις, σε μελετάω. Απλά τώρα προσπαθώ, εντάξει. Έτσι όπως το κόβω. Εντάξει, τα ποντίκια είναι γρήγορα, όπως για να το κάνεις. Οπότε. 10 με 12 ώρες και 12 με 14. Σπακ, κόκκινο ή μπλε. Κόκκινο ή μπλε. Πράσινο. Easy. Δεν το έκανες. Easy. Μαλακά. Σε λέω, το έχω μελετήσει στο game, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, το έχω μελετήσει πάρα πολύ. Πρέπει να σε βασανίσω. Γκάνζαρ, δεν γίνανε όλα αυτά άδικα την τελευταία φορά. Ρε φίλε. Δες την ερώτηση. Μία μπλούσα. Δες την ερώτηση. Το δωμάτιο μύριζε αυγό για δύο μέρες. Δες την ερώτηση. Ποιος μήνας έχει 28 μέρες? Φεβρουάρης όλοι. Αποκλείεται να έχει μόνο Φεβρουάρης, έχουν όλοι. Τι? Ρε, όλοι! Πήγαινε να το παίξει έξυπνο. Όλοι έχουν 28 μέρες. Τι εννοείς? Μα όλοι έχουν από 28 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να βάλει ποιος μήνας έχει μόνο 28 μέρες. Ρε, μαλάκα, ξέχασα ήδη που ήταν η ερώτηση. Ρε, γιατί με βγάζει πίσω? Μαλάκα, είναι debate. Κλέβει. Παίρνω αναβολή από την ερώτηση. Όχι, όχι, έλα εδώ, φίλε Γκάντσαρ. Εντάξει, ρε, επέλεξε. Επέλεξε. Είμαι σκληρός. Φίλε, πρέπει να πάρω μεγάλη γκρι. Το δωμάτιό μου μύριζε αυγουλίλα για δύο μέρες. Αυγουλίλα, μη. Εντάξει, ρε, φίλε, επειδή μου φέρθηκε και εσύ καλά στην αρχή, με βάλες να πιω λάδι. Θα σε βάλω να φας λίγο λεμονάκι έτσι. Να φάω με τη φλούδα. Με τη φλούδα, έτσι μια δαγκονιά. Μαλάκα, θα χυθεί παντού. Να βλέπω την πικρίλα στη φάτσα σου όπως εγώ όταν πήγα να ξεράσω. Νομίζεις μια φέτα λεμόνι θα πάρω, να. Δες. Αχ, να τρε μαλάκα, δες αρκεί. Εντάξει. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Έλα, όλοι. Όλοι, τι είναι αυτό τώρα, Γκάνζαρ? Μια δαγκονιά, φλωριές είναι αυτά. Α. Έλα και μαλακά. Το υπόλοιπο. Τι, όλο! Μάλλα μια δαγωνιά είπες. Όχι, όχι, όλη τη φέτα, όλη τη φέτα, φίλε. Έτσι, μπράβο. Τι έκανε ο Γουίραφ? Είναι πικρό. Όχι. Πόσα βιβλία κατά μέσο όρο μπορείς να βάλεις σε μια άδεια τσάντα? Ένα, δύο. Με μπέρδεψε. Εγώ πάντα, όχι εσύ. Μην το σκέφτεσαι καν εσύ. Δεν πρέπει να το σκεφτείς. Σκέψου κατά μέσο όρο, όχι πόσα βάζεις εσύ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι εσύ δεν βάζεις κανένα. Απλά πας σχολείο έτσι. Γιόλο. Δύο. Μια τσάντα, ρε φίλε, μπορεί κάποιος να μην βάζει τίποτα. Μπορεί κάποιος να βάζει πέντε. Μπορεί κάποιος να βάζει 20. Παράδειγμα εσένα. Τώρα κατευθείαν τόξικ. Εγώ ρε φίλε, ξέρεις τι κουβαλάμε στη τσάντα μου? 300
300 βιβλία, ρε. 300 βιβλία. Που το καθένα μιλάει για φιλοσοφία και για τη ζωή. Εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Δεν διαβάζεις καθόλου βιβλία. Όλη μέρα παίζεις Fortnite. Όλη μέρα. Εντάξει. Ξέρεις την κουβαλά στην τσάντα μου. Ξέρεις την κουβαλά στην τσάντα μου. Όχι, δεν μην το πει. Όχι. Όχι. Άσε με απαντήσω γιατί πρέπει να το σκεφτώ καλά. Ένα ή δύο. Ένα! Εντάξει, easy. Μαλακά. Μαλακά είναι easy. Πόσο κάνει follow στο Insta, 145. Ου, σκληρό. Για να σε δω τώρα αν αυτό το ξέρεις. Εγώ το ξέρω, φίλε. Και του απρέπει το προφίλ σου. Όντως. Όχι. 145, 143. Εντάξει. Δεν το πιστεύω, αποκλείεται. Γκάνζα δεν υπολόγισε. Δεν υπολόγισε την εφαρμογή. 145 έχω! Ακολούθησε εσύ δύο ντομενάκια χθες, Γκάνζα, μην ξεχνιέσαι. Ε, όχι, αποκλείεται. Δεν έκανα τίποτα. Ωραία φρατζούλα, ωραία, ωραία. Ξέρετε τι ταιριάζει κάτω τη φρατζούλα. Ξέρετε τι ταιριάζει εκεί πέρα στο κούτελο. Ένα σπακ, ένα έτσι γεμάτο σπακ. Μην το κάνει αυτό, σε είπα, όχι σπακ. Γιατί το ήξερα αυτό. Σπακ, φίλε. Με το κραγιόν. Είναι και κόκκινο μαλάκα. Sexy. Έτσι, κόκκινο, κόκκινο. Πώς θα βλέπω τι κάνω, είναι ανάποδα εδώ πέρα στην κάμερα. Κάνε ανάποδες κινήσεις. Ένα σπακ ωραίο θέλω να γράψεις όμως, έτσι με μεγάλα γράμματα. Α, φαίνεται πολύ! Είσαι ωραίος, έτσι, έτσι, έτσι. Έλα, σκέψου, έχεις το καλύτερο όνομα πάνω στο κουτελό σου αυτή τη στιγμή, φίλε. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Ω, τα τούμαλα, κατά το ψήσα του ξύ 6-9 είμαι. Το βάζω και το μαλλί. Κάτσε τα μάγουλα, κάτσε τα μάγουλα. Τι, θα γίνει χάλια μετά με τα άλλα πράγματα που βάλουμε. Να γίνω σαν Ινδιάνος, γραμμές. Κάντο. Παλάκα, σαν Ινδιάνος είμαι. Τι νομίζετε ότι θα ξαναχάσω επειδή έχω να σπάξω το κουτελό. Όχι. Πόσο συγχύζει να δω τη ελέφαντα. Μισό του μισού του Γκάνζαρ. Μισό Γκάνζαρ. Δε, μισό του μισού του Γκάνζαρ. Δηλαδή, είμαι 75. Σιγά μην είναι γύρω στα. Εδώ είναι, μισό Γκάνζαρ. Μισό Γκάνζαρ. Ναι, ρε μαλάκα, εντάξει, τι 17 κιλά. Είπαμε, ελέφαντα είναι. Πόσο λε την ομάδα χέζει ο σπακ. Γιατί να βάλει τέτοια ερώτηση. Δε. Άμα έλεγε για νούμπα, θα πήγαινα εδώ. Σε σένα, επειδή είσαι μικρό, θα πάω εδώ. Δεν ξέρω. Δεν παραχθέσει όλου 6 με 7! Καθημερινό χέσιμο, φίλε. Μαλάκα, ο Γιαννούμπα πηγαίνει για καθημερινό χέσιμο, όχι εσύ. Και εγώ, ρε φίλε, φυσιολογικότατο είναι να πηγαίνει. Μαλάκα, παίζει να είναι φυσιολογικό και εγώ απλά να το ξεχνάω, ρε. Να ξέρει, σίγουρα. Παίζει να πηγαίνω και εγώ και να το ξεχνάω απλά. I'm stupid. Το θυμάμαι πριν κάνω το δω. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Έχει ένα τσάντ να κάνει, μην το ξεχνά. Μένουν κάποια πραγματάκια εδώ πέρα. Ουκάμω, θα τα σπάσουμε εδώ πέρα και θα τρέχουμε μετά. Μια σε εδώ. Α, ναι, έχασε. Έχασε, ρε φίλε. Τρίωμη. Α, όχι, νίκησα, ρε. Νίκησα, ρε. Χάσε να με κοροϊδέψει. Ρε. Δεν θέλει να με κοροϊδέψει. Θέλει να με κοροϊδέψει. Λέγε. Ωραίο να πίνει λάδι, ε. Ναι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο να πίνει. Να βάζει τον άλλο να πίνει λάδι. Δεν συμφωνεί. Όχι, φίλε, μην ετοιμάζεσαι, μην ετοιμάζεσαι. Μην ετοιμάζεσαι, φίλε. Ξέρει τι είναι πιο ωραίο. Ξέρει τι είναι πιο ωραίο. Να το λούζεσαι, φίλε. Όχι, δεν φεύγει μαλάκα. Έτσι όπως το κρατάς εκεί ψηλά να το λουστείς. Εδώ! Εκεί ρε φίλε, πού! Περίμενε, προστατευτικά μέσα. Έλα, είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Έλα, περισσότερο. Α, το νιώθω! Να πέσει στη φάτσα σου θέλω, στη φάτσα σου. Στη φάτσα σου, Γκάνζαρ. Ποια φάτσα έτσι. Πέφτει! Ήταν να πέφτει από πίσω, νομίζω. Δεν ξέρω, δεν βλέπω καλά. Φακ! Θα μπει μες στο μάτι και θα βγω. Μπήκε. Ωραίος. Ρε, γλιστράει πάρα πολύ. Μπομ, είναι λάδι. Σπακ. Δεν σ' ακούω καθαρά. Έχει ηχό, πάμε. Λοιπόν, θέλω να ξαναγράψεις το σπακ αρχικά. Δεν γίνεται να το ξαναγράψω, είναι με λάδι, δεν θα γράφει. Ποιος ήταν ο πρώτο name, Lion GR. Hunter Lion. Το θυμάμαι αυτό, ρε μαλάκα. Είπα το θυμάμαι χωρίς καν να το δω. Α, μέσος όρος μεγέθους πέους. Ίντσες, γιατί μου έβαλε ίντσες, μαλάκας. Μπορεί να θέλει σε μιλιτάρι. Πού ξέρεις πως ίντσες είναι. 5,6 είναι 13 με 14 εκατοστά. Το ξέρω. Το εξορκίζομαι, το ξέρω. Γιατί έψαχνα πόσο σεντιμέτρη είναι τα 5 ίντσων. Γιατί έψαχνα για κινητό. Και ήθελα να υπολογίσω πόσο θα είναι το κινητό. Τι έγινε, ρε, έχασε εσύ. Μαλάκα σε νικάω στο δικό μου τον Death Run. Πώς έχει γραμμίσει ο Σπακ. Ρε φίλε, αυτή δεν είναι σωστή ερώτηση. Τόσες ξέρει αυτός, άντε τώρα. Νόμιζα ήταν debate. Σίγουρα είναι τελευταία. What the fuck. Λοιπόν, Γκάνζαλ, τσέκα, τώρα τι θέλω να κάνω. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Μαλάκα είμαι σε γιαγιά. Έτσι όπως έχεις τώρα Ινδιάνο, ναι. Ξέρεις τι θα πήγαινε εκεί πέρα. Μουστάρδα, φίλε. Κίτρινη ζωγραφική, θέλω να κάνεις αφηρημένη τέχνη πάνω στο πρόσωπό σου. Μουστάκι από μουστάρδα. Ω, δες ένα μουσταγαλί εκεί πέρα. Ωραίο. Μήπως να κάνουμε και ένα μουσί. Αχ, τσούζι. Δεν ξέρω γιατί τσούζι. Αλλά ένα γρήγορα σπακ. Έτσι ωραίος που είσαι τώρα με τις μουστάρδες σου, τα κεραγιόν σου, τα λάδια σου. Γρήγορα τσούζι τα μάτια μου. Λίγο γιαουρτάκι πάνω από τη μουστάρδα, λίγο στα μάγουλα τώρα περισσότερο. Ή βασικά όχι στα μάγουλα. Όχι φίλε. Κεφάλα, ρίξτε. Έρα είμαι, αλλά και είναι 0% λιπαρά, πρόσχε. Να πασαλείψεις τα μαλλιά σου, λες και βάζεις αφρόλουτρο πάνω στα μαλλιά σου και κάνεις. Θα πέσει.
Μαλάκα, τι μεγάλα θα κάνω. Πρέπει να τα καθαρίσουμε λοιπόν, τα χέρια. Αχ, μαλάκα, που με έκανε. Έτσι απλά μπαίνει για μπάνιο. Δε πω τι σε κάνει. Μαλάκα, σου είπε. Είσαι ωραίο, φίλε. Κάτι πρέπει να κάνουμε από εδώ. Σίγουρα κάτι έχει κρύψει. Ναι, έχει ένα δώρο. Να το. Δεν θα έχει βάλει κάτι πάτωμα. Στο λέω. Δεν έχει τίποτα το boxer. Πε μου ότι το έσπασε από κάτω. Θα σκαγάμε το φεγγάρι, μαλάκα, αυτό ξέρει. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Αν σα άρεσε, κάνε ένα like. Αν δεν σα άρεσε, κάνε ένα like. Πείτε μου κάτι ακόμα. Τι λέτε, σα άρεσε αυτό το βίντεο. Δεν σα άρεσε. Ξέρω ότι δεν σα άρεσε γιατί γίναμε χάλια εδώ πέρα. Αλλά τέλο πάντων, οι καινούργοι όσοι είστε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια γραφή. Πακ, πήρε εκδίκηση, αλλά μην ξεχάσει. Πάλι θα βγω από πάνω, ρε φίλε. Ετοιμάσου. Έρχονται πολλά ακόμα. Ευχαριστώ όλου που παρακολουθήσατε. Εμεί θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φεύγω.